Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, και αυτό το βραδινό για τη χάρη και το έλος που έκανε να παρευρεθούμε στη σύναξη αυτή, στην παρουσία του την Αγία, να δούμε αδέλφια που δεν τα βλέπουμε συχνά, καθότι ήρθαμε πολλοί αδελφοί από διαφορετικές εκκλησίες και χαίρομαι ιδιαίτερα τα αδέλφια που έχω καιρό να τα δω. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Λέονμπερ και ευχαριστώ τον Κύριο πάρα πολύ, γιατί τους προηγούμενους δύο χρόνους λόγω του κορονοϊού δεν μπόρεσα. Αλλά ελπίζω από τώρα και πέρα, αδέλφια, να συναζόμαστε πιο συχνά. Μας κάνει πολύ καλό αυτό. Θα διαβάσω, αδέλφια, κάτι που διάβασα σήμερα από το Δευτερονόμιο, 32 κεφάλαιο, σελίδα 206. Δευτερονόμιο 32 κεφάλαιο, από το 11 μέχρι το 14. 206 σελίδα. Καθώς ο αετός σκεπάζει την φωλέαν αυτού, περιθάλπει τους νεοσούς αυτού, εξαπλώνων τας πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει αυτούς και σηκώνει αυτούς επί των τερίγων αυτού. Ούτως ο Κύριος μόνος οδήγησεν αυτόν, και δεν ήτο μετ' αυτού ξένος Θεός. Ανεβίβασε αυτούς επί τα έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών. Και θύλασε αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλαιον εκ της σκληρής πέτρας, βούτυρον βοών και γάλα προβάτων, με πάχος αρνίων και κρυών θρεμάτων της βασάν και τράγων, μετά του εξαιρέτου άνθος του σίτου και έπιες ίνων αίμα στα φυλής. Αμήν, αδέλφια. Μέσα από αυτό το κομμάτι πιστεύω μπορούμε να δούμε μεταφορικά κάποια πράγματα που αφορούν την Εκκλησία του Χριστού, καθότι όπως τότε ο λαός Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού, ο περιούσιος λαός του Θεού, έτσι και σήμερα ο λαός του Θεού είναι η Εκκλησία, η παγκόσμια Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, όλοι αυτοί που δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό. Και εδώ μπορούμε να δούμε, αδέλφια, κάποια πράγματα που μας θυμίζουν τις πρώτες μέρες της ζωής μας, καθώς ο αετός μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Κύριος και σκεπάζει την φωλέαν αυτού. Μπορούμε να πούμε ότι η φωλέαν, η φωλιά δηλαδή, είναι η Εκκλησία. Εκεί μέσα γεννηθήκαμε από τον αετό και είμαστε κι εμείς όλοι αετόπουλα. Εκεί μέσα λάβαμε την πρώτη τροφή από τον αετό και πάντα ο Κύριος μας περιέθαλπε, όπως λέει εδώ, και με τις φτερούγες του μας φύλαγε, και όταν κάπως μεγαλώσαμε μας έμαθε να πετάμε, όπως λέει εδώ, εξαπλώνων τα πτέρυγας αυτού, αναλαμβάνει και σηκώνει αυτούς επί των πτερύγων αυτού, τους νεοσούς, δηλαδή τα αετόπουλα. Μας έμαθε να πετάμε, αδέλφια, και είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια, να μάθουμε να πετάμε όλο και πιο ψηλά. Όσο πιο ψηλά πετάμε, τόσο καλύτερα είναι να αφρονούμε τα άνω, όχι τα επί της γης, και να είμαστε συνέχεια, να έχουμε τις κεφαλές μας προς τον ουρανό στραμμένες, καθότι οι μέρες είναι έσχατες και ο Λόγος του Θεού μας λέει να ανακύψουμε τις κεφαλές μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Ναι, αδέλφια μου, βλέπουμε στο 13, λέει ότι στο 12 μάλλον λέει ότι ο Κύριος μας οδήγησε και δεν ήταν μετ' αυτού ξένος Θεός. Και είναι σημαντικό, αδέλφια, να μην υπάρχει κανένας ξένος Θεός μέσα μας, μόνο ο Κύριος, να μην έχουμε κανένα ξένο Θεό, και τότε ο Κύριος θα μας οδηγεί. Και μας ανεβίβασε, λέει, στα έξοχα μέρη της γης και έφαγον τα γεννήματα των αγρών. Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι εδώ τα έξοχα μέρη της γης, ότι είναι όλες οι εκκλησίες σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν υπάρχει πιο έξοχο μέρος στη γη, πιο όμορφο μέρος, όπου ο Κύριος κάνει την παρουσία του, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτή την εκκλησία του Λέονμπερκ, που είναι και αυτή ένα έξοχο μέρος που κάνει ο Θεός την παρουσία του. Και λέει ότι μας έδωσε τα γεννήματα των αγρών, όλα αυτά που μας προσφέρει ο Κύριος. Λέει παρακάτω ότι εθύλασε αυτούς με μέλι εκ της πέτρας και έλαιον εκ της σκληρής πέτρας. Και, αδέλφια, διάβαζα για το μέλι κάτι. Καταρχήν το μέλι της πέτρας λέγεται πετρόμελο, και είναι ένα σπάνιο είδος μελιού. Και είναι ο λόγος του Θεού, αδέλφια, το μέλι, μπορούμε να πούμε. Γιατί όπως λέει και ο Ψαλμωδός σε ένα άλλο σημείο, είναι, λέει, πόσο γλυκοί είναι οι λόγοι σου στον ουρανίσκο μου. Είναι σαν μέλι, λέει, στο στόμα μας. Και ήρθαμε και απόψε, αδέλφια, και εμείς να γευτούμε το λόγο του Θεού, να γλυκάνει το στόμα μας, να γλυκαθούμε από το λόγο του Θεού. Και το μέλι έχει κάποιες άλλες ιδιότητες, όπως ξέρουμε. Είναι δυναμωτικό, είναι ζωοποιώ, και μάλιστα κάπου αλλού διάβασα ότι
οι οικογένειες των μελισσοκόμων, σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, ζουν πάρα πολλά χρόνια. Άρα μπορούμε να πούμε, δεν είναι τίποτα τυχαίο, πιστεύω, στο Λόγο του Θεού. Το μέλι είναι κάτι που μας προσφέρει υγεία, μας προσφέρει δύναμη, μακροζωία, και ακριβώς το ίδιο είναι και ο Λόγος του Θεού, αδέλφια, που μας προσφέρει την αιώνια ζωή. Τον ευχαριστούμε πολύ, και λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι λόγοι μου είναι πνεύμα και ζωή. Και αυτούς τους λόγους ήρθαμε και απόψε να ακούσουμε. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Ναι, αδέλφια, και λέει παρακάτω για βούτυρο, για γάλα. Το γάλα που μας έδωσε ο Κύριος στην αρχή, το λογικό και το άδωλο γάλα. Χρειαζόμαστε βέβαια και την στερεά τροφή που είναι απαραίτητη. Και τον ίνο αίμα σταφυλής, λέει στο 14. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το αίμα του Χριστού, το πιο πολύτιμο που μας έδωσε ο Κύριος. Το αίμα του χύθηκε για όλους μας, για τον καθένα από μας, και λυτρωθήκαμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμως όταν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, λέει για τον Ιεσουρούν, που είναι ο λαός Ισραήλ, ότι επαχύνθη και απεγαλάκτησεν. Και λέει παρακάτω ότι λησμόνησε τον Θεό, τον βράχο της σωτηρίας αυτού, θυσίασε σε δαιμόνια, λέει έκανε άλλους θεούς, εγκατέλειψε το Θεό. Και αυτός είναι ο φόβος μου, αδέλφια, αυτές τις έσχατες ημέρες. Υπάρχει ο κίνδυνος, αδέλφια, να εγκαταλείψουμε το Θεό. Και θα είναι τόσο κρίμα να έχουμε κάνει τόσο αγώνα, ο καθένας κάποια χρόνια, άλλος 5, άλλος 10, άλλος 30, και στους τελευταίους γύρους αυτής της διαδρομής, για κάποιο λόγο να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Θα είναι τόσο κρίμα. Και μου έρχεται πολύ έντονα στο μυαλό, αδέλφια, το παράδειγμα του βασιλιά Ασά, που όταν το διαπίστωσα, πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ. Είναι βέβαια Παλαιά Διαθήκη, αλλά λέει ότι 36 χρόνια βασίλεψε ο βασιλιάς Ασά στο λαό Ισραήλ, και τα 33 περιπάτησε πάρα πολύ καλά. Έκανε πολύ ωραία έργα, ήταν πιστός στο Θεό, ρωτούσε, και τα τελευταία 3 χρόνια τα χάλασε όλα. Δηλαδή 33 χρόνια ένα πολύ καλό περιπάτημα, και τα τελευταία 3 χρόνια όλα αυτά που έκανε ήταν σαν να μην τα έκανε. Αυτό έχω λοιπόν, αδέλφια, μέσα στην καρδιά μας, καθότι οι καιροί δυσκολεύουν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κύριο για όλα αυτά που μας έδωσε, που διαβάσαμε εδώ και συνεχίζει να μας δίνει, και να μείνουμε, αδέλφια, να μην συρθούμε προς τα οπίσω, όπως λέει στην Επιστολή των Εβραίων, επειδή λέει ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο Κύριος να ευλογήσει το υπόλοιπο και όλες εσάς. Αμήν. Ο Θεός σε δοξάζει, ψυχή μου, γεμίσες η καρδιά μου, μου δώσες τη δικιά σου ειρήνη, κι άνοιξες νέο δρόμο για μέ. Αλληλούια! Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Δόξα τον Κύριο, ξεχάστηκα να βγάλω και τη μάσκα, αδέρφια. Τι ωραία. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, αδέρφια. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Το να είμαστε με τα αδέρφια μας, παρέα. Τι καλύτερο υπάρχει. Γνώρισα, μπορώ να πω, αρκετά στη ζωή, αδέρφια. Αλλά αυτό που κάνουμε είναι το πιο καλό. Γιατί καλύτερο δεν υπάρχει. Να ζητάμε και να ψάχνουμε τα αδέρφια μας, αδέρφια. Δόξα τω Θεώ μας. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε και μας έβγαλε, αδέρφια. Ας σκεφτούμε λίγο μερικά χρόνια πίσω, ο καθένας μας, αδέρφια, και πρώτος εγώ. Πού βρισκόμουν, πού ήμουν. Ήρθε ο Κύριος και με έβγαλε από το βούρκο, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ καλός, αδέρφια μου. Μην χάσουμε το δρόμο, αδέρφια μου αγαπητά, μην χάσουμε το δρόμο. Ο Κύριος είναι πολύ κοντά, αδέρφια μου. Πολύ κοντά. Κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές και βλέπω πίσω. Και είναι αλήθεια παράπονο μου αυτό, και το γνωρίζει ο Κύριός μου. Κάποτε εδώ σε αυτή την εκκλησία και στην άλλη, αδέρφια μου,
ερχόμασταν γεμάτα αυτοκίνητα και δοξάζαμε τον Κύριο και τον ευχαριστούσαμε και είμαστε γεμάτοι χαρά, αλλά και πάλι τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε, αδέρφια. Ας προσέξουμε αυτό τον τελευταίο καιρό, αδέρφια, και εγώ πρώτος για μένα το λέγω. Δόξα το Θεό μας. Φέρνω την αγάπη από την οικογένειά μου. Την άλλη θα τη δώσει ο αγαπητός μας αδερφός. Από τα αδέρφια μας, δόξα το Θεό μας. Χαιρόμαστε κι εμείς που είμαστε ένα μεσά σας, αδέρφια. Και η χαρά μας είναι όντως μεγάλη. Καμιά φορά έρχονται τα χιλιόμετρα και έρχονται να μας κλέψουν τη χαρά αυτή που έχουμε. Αυτή τη χαρά που θέλει να μας δώσει ο Χριστός μας. Και λες, πού θα πας τώρα. Δούλευες όλη την εβδομάδα, έκανες χιλιόμετρα, μιλάω για μένα προσωπικά. Θα πας και εκεί. Ναι, θα πάω και εκεί. Και τον ευχαριστώ που με έδωσε τη δύναμη και μπόρεσα και ήρθαμε παρεούλα με τα αδέρφια μου και χαρήκαμε και τον ευχαριστούμε πολύ, αδέρφια. Θα διαβάσω μερικά εδάφια και να δώσω το χρόνο στα αδέρφια μου, τα αγαπητά. Θέλω να διαβάσω, αδέρφια, από Τιμόθεο 1051 β. Από την αρχή μέχρι το 6, και το 6. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσέβεια και σεμνότητη, διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστε θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωση της αληθείας, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστε έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων μαρτυρίαν γενόμενη εν ορισμένης κυρής. Αμήν. Δόξα το Θεό μας. Έχουμε έναν πολύ καλό Κύριο, αδέρφια, που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, άφησε τα παλάτια, άφησε τον ουρανό, γιατί για να έρθει να βρει εμένα και σένα, αδέρφέ μου και αδερφή μου, και να μας σώσει. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας τι είναι αυτό, αδερφοί, και τι έκανε ο Κύριος μας για μας, για ποιους, για μας τους τυποτένιους. Και ας μιλήσω καλύτερα για μένα, το τίποτα. Άφησε τον ουρανό για να έρθει να σώσει το Βαγγέλη. Δεν είναι καλός, αδέρφια. Δεν είναι πολύ καλός. Ας του δώσουμε τη δόξα, την τιμή, αδέρφια μου. Τον ένω, την προσκύνηση. Αλληλούια, τον ευχαριστούμε. Αδέρφια μου, ας προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αλλά και όχι μόνο αυτό. Και για τους γειτόνους μας. Και αν καμιά φορά μας φέρονται και αλλιώτικα, μας μιλάνε ίσως και αλλιώτικα, αλλά κι ας μας βλέπουν καμιά φορά και αλλιώτικα, κι ας μας λένε και αιρετικούς, όμως και για αυτούς, λέει, πρέπει να προσευχόμαστε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου μας. Ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι. Όλοι. Ας αρχίσουμε να προσευχόμαστε, αδέρφια. Ας προσευχόμαστε, γιατί όταν προσευχόμαστε, αδέρφια, λαβαίνουμε δύναμη εξύψους. Και όταν αυξήσουμε όλοι μας την προσοχή, εγώ είμαι ελλιπής, το λέω αυτό έμπροσθεν του Κυρίου μας, είμαι πολύ ελλιπής. Ο Κύριος να κάνει χάρη να μου δώσει να καταλάβω και να εννοήσω πόσο πιο πολύ πρέπει να προσεύχομαι.
Γιατί είναι πολύ καλός ο Κύριός μας και θέλει το καλύτερό μας. Και όταν εμείς μένουμε στο λόγο του τον Άγιο, όπως είναι γραμμένος, είμαι 100% σίγουρος, όχι 100, χίλια της χιλίες, εκατομμύριο των εκατομμυρίων, ότι ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο και το κάνει. Έχει αρχίσει, αδέρφια μου. Βλέπουμε όλη μας τη ζωή μας. Βλέπουμε στη ζωή μας τι γίνεται και τι κάνει ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τι κάνουμε εμείς? Το δικό μας καλό θέλει. Τίποτα άλλο. Ας το εννοήσουμε, αδέρφια, και ας αυξήσουμε την προσευχή μας. Και άλλο ένα θέλω να πω, που και σε αυτό είμαι ελλειπής. Και ας προσευχή, λέει, και νηστεία. Όταν νηστεύουμε και προσευχόμαστε, αδέρφια, δεν υπάρχει άλλος. Τίποτα. Θα πάρουμε τη νίκη και θα νικήσουμε, αδέρφια, και θα τα καταφέρουμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Γιατί ο νικητής είναι ο Χριστός, νίκησε, και κοντά στον Κύριο θα νικήσουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας. Ο Κύριος να ευλογήσει και το υπόλοιπο, αδέρφια μου. Αλληλούια. Αμήν. Στην παρουσία σου υπάρχει χαρά. Κύρις χαρά, στην παρουσία σου όλα ζωή. Δόξα τον Κύριο, αδέλφια. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας και πάλι, που με αξίωσε ο Θεός. Δεν είναι η δύναμή μας, είναι Θεού το δώρο, γιατί ο Κύριος είδε τη θέλησή μας. Το μόνο που περιμένει ο Θεός από κάθε έναν από εμάς, όλους εμάς που βρισκόμαστε την ώρα αυτή, είναι ούτε η δύναμή μας, ούτε η ικανότητά μας, ούτε οι γνώσεις μας, ούτε τα χρόνια μας, ούτε τα χαρίσματα που μας δόθηκαν, είναι μόνο η θέληση. Τι θέλεις να σε κάνω, λέει ο Κύριος? Να αναβλέψω, θα τα βλέπεις. Τι θέλεις να σε κάνω? Να περιπατήσω. Τι θέλεις να σε κάνω? Να έρθω στην εκκλησία, όπως είπε ο αδερφός, να δω τα αδέλφια μου. Θα σου δώσω τη δύναμη να πας. Κι ας έβγαλες τόσα χιλιόμετρα όλη την εβδομάδα, εσύ γνωρίζεις πόσα χιλιόμετρα έβγαλες, και άλλα τόσα να πας και να έρθεις. Δεν έχουμε δυνάμεις εμείς, αδέρφια. Κανένας από εμάς. Ό,τι κάνουμε είναι Θεού το δώρο. Όλη η ενέργεια που έχει ο λαός του Θεού την αντλεί από τον Κύριό μας και Θεό μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω άλλη μία φορά που θα μ' αξιώσει ο Θεός να σηκώσω το λόγο του τον Άγιο. Να ευχαριστήσω τον Θεό για το λόγο που μας άφησε, για τη Διαθήκη Του, για τον χάρτη που οδηγεί κοντά Του. Όσο περισσότερο μελετώ και ψάχνω να βρω τα μονοπάτια που είναι μέσα εδώ, θα είμαι πιο κοντά στον Κύριο, θα έρχομαι έτι περισσότερο κοντά Του. Και τι πάει να πει ότι θα έρχομαι έτι περισσότερο κοντά Του? Θα είμαι πιο ασφαλής, θα είμαι πιο καλά, θα είναι πιο σίγουρο το περιπάτημά μου όσο είμαι κοντά Του, όσο βλέπω τα βήματά Του, όσο είμαι από πίσω Του και ακολουθώ τα βήματα του λόγου Του που μας άφησε. Δεν έχουμε άλλες δυνάμεις. Η δύναμή μας είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει, είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις όλους τους πιστεύοντα, σε όλους τους ανθρώπους. Ο κόσμος λέει, ο Θεός που είναι? Σιγά να μην υπάρχει ο Θεός. Γιατί δεν μου βοηθάει? Γιατί επιτρέπει αυτό? Γιατί επιτρέπει εκείνο?
Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει το Θεό. Τι είναι τελικά ο Θεός? Ποιος είναι ο Θεός? Πώς ενεργεί ο Θεός? Τι περιμένει ο Θεός? Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού? Ο Θεός δεν είναι κάτι το τυχαίο. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Αμήν. Και σήμερα διάβαζα ένα κεφάλαιο μέσα από το Λόγο του Θεού, από το Δευτερονόμιο 28 κεφάλαιο. Μέσα σε αυτό το κεφάλαιο είναι 68 εδάφια. Από τα 68 εδάφια, τα 14 είναι οι ευλογημένοι του Θεού και τα 54 είναι οι καταραμένοι. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Τους ανθρώπους μπορούμε να τους εμπέξουμε. Και ο κόσμος έξω εμπέζει τους ανθρώπους, ο ένας τον άλλον, και ακόμα και μέσα στις οικογένειες. Τον Θεό όμως εμείς οι πιστοί δεν μπορούμε να τον εμπέξουμε. Ο κόσμος νομίζει ότι τον εμπέζει. Δεν ξέρει ότι μια μέρα θα σταθεί μπροστά του και θα δώσει λόγο για όλα αυτά που έχει κάνει σε αυτή τη ζωή. Πόσο μάλλον εμείς που έχουμε το Λόγο του Θεού, που υποτίθεται ότι γνωρίζουμε τελικά ποιος είναι ο Θεός, τι είναι Θεός, τι περιμένει ο Θεός από το λαό αυτού που είναι η Εκκλησία Του, που είσαστε εσείς και με τη χάρη του Θεού και εγώ μαζί, τι θέλει ο Θεός. Την περασμένη Τρίτη στο Zoom του Μπίτιχαμ είχαμε το μάθημα για την αγάπη του Θεού. Αλληλούια! Είναι μεγάλη αγάπη του Θεού. Και πώς μπορώ να τη γνωρίσω την αγάπη του Θεού? Και ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη, μέσω το Λόγο Του. Μόνο μέσα από τον Λόγο Του μπορεί να γνωρίσουμε τα βάθη της αγάπης του Θεού. Και τώρα εμείς όλοι γνωρίσαμε και έτσι θα γνωρίσουμε περισσότερο εάν μένουμε ριζωμένοι στο Λόγο του Θεού. Γιατί όσο μένουμε ριζωμένοι μέσα στο Λόγο του Θεού, αυξάνονται οι ρίζες μας. Και όταν αυξάνονται οι ρίζες, πηγαίνουν προς τα κάτω και αντλούν περισσότερο από τα ύδατα τα ζωντανά που είναι ο Λόγος. Και αυτό καλούμεθα να κάνουμε. Γνωρίζουμε και καταλάβαμε και νοήσαμε και νιώσαμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας έδωσε το σχέδιό Του για να τα καταφέρουμε και να έρθουμε κοντά Του μια μέρα. Να ετοιμαστούμε για να το συναντήσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αμήν. Αλλά έλα όμως τώρα που και εγώ καλούμε να κάνω κάτι. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πολλά και για την αγάπη και για το τι πρέπει και τι καλείται να κάνει ο λαός του Θεού. Αλλά εγώ όμως θα μείνω σε ένα εδάφιο που ήταν και το κύριο θέμα της συζητήσεως την περασμένη Τρίτη στο Zoom. Η αγάπη του Θεού. Αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Το ξέρουμε και το διαισθανόμεθα. Έλα όμως τώρα κι εγώ που πρέπει να δείξω και περιμένει να δει κάτι ο Θεός από μένα. Μέσα από όλο το Λόγο του Θεού, ξέρετε τι μ' άγγιξε αυτές τις μέρες. Στη σελίδα 951, πολύ γνωστό το κεφάλαιο και το εδάφιο το συγκεκριμένο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, αλλά αυτό είναι από το μάθημα της Τρίτης στο Zoom και αυτό που με έκανε κλικ τις τελευταίες ημέρες, ότι περιμένει ο Θεός από τον αδερφό σας Βαγγέλη να δει τι. Εάν πιστεύει και αν μένει στο γεγραμμένο λόγο. Και τι περιμένει να δει ο Θεός? Ένα εδάφιο στο 15, κεφάλαιο 14, εδάφιο 15. Είναι στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Αυτό περιμένει ο Θεός. Αυτό καλούμε εγώ να φέρω εις πέρας.
Και η εκκλησία του αυτό περιμένει ο Χριστός για να έρθει να μας παραλάβει. Κοιτάει πόσο τον αγαπάμε. Με τα λόγια, να με συγχωρεί η φράση μου, να φάνε και οι κότες απ' αγάπη. Έχω εγώ αγάπη. Αμήν, έχεις αγάπη. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν εμπέζεται. Ο Θεός περιμένει να δει πράξεις της αγάπης μου ενώπιον του. Με τα λόγια τον αγαπάω. Βαγόνια αγάπη έχω για το Θεό. Αμήν, με τις πράξεις μου στο θέλημά του. Πού βρίσκομαι, μια τσάντα του Λίντλ? Και πολλοί είναι, μη πω δύο, βαριές είναι, έχω και τη μέση μου. Έχω και τη μέση μου. Ναι, όμως με τη μέση, κουτσέοντας, δεν θα μπορώ να ανέβω στο όρος. Πρέπει να δω την πραγματικότητα και να μείνω και να πράξω και να αγαπήσω καθώς ο λόγος λέει. Τι να αγαπήσω? Πρώτα απ' όλα το λόγο. Αυτό πρέπει να αγαπήσω, γιατί αυτό που έχουμε είναι του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού και πρέπει να γίνει πράξη. Πού? Στη γλώσσα μου, μη γέννητο. Στην καρδιά μου. Στην καρδιά μας. Στη ζωή μας. Στην καθημερινότητά μας. Στο περιπάτημά μας. Στην οδό μας. Τη στενή και τεθλιμμένη. Στενή και τεθλιμμένη, και εγώ πρέπει να αγαπάω τον λόγο και να μένω σε αυτόν σταθερό. Γιατί δεν θα δω το πρόσωπό του? Είπανε τα αδέλφια και θα πούνε και λέγεται και ζούμε και βλέπουμε ότι είναι έσχατες ημέρες. Τι πρέπει να κοιτάξω? Το τι κάνει η εκκλησία, το τι κάνει ο κόσμος, το τι κάνουν οι συγγενοί μου, το τι κάνουν οι προεστώτες και το τι κάνουν οι χαρισματούχοι, ή που βρίσκεται η καρδιά μου? Πόσο αγαπώ τον Κύριο με τις πράξεις μου στο θέλημά του. Αυτό μετράει. Ο Κύριος, αδέλφια, να αναλάβει και το υπόλοιπο, να μας ευλογήσει. Πού θα μας ευλογήσει? Γι' αυτό και μαζευτήκαμε εδώ και γι' αυτό μαζεύει ο Κύριος το λαό του, για να δώσει. Ο Θεός έχει να δώσει ευλογίες. Αρκεί από μας να ανοίγουμε την καρδιά μας, να ανοίγουμε τη διάνοια.